Εδώ έχουμε να κάνουμε, να καλημερίσουμε τον ποινικολόγο, τον κύριο Κωνσταντίνο Γόγο, μέλος και του Κεντρικού Συμβουλίου της Ένωσης Ποινικολόγων Μαγόμενων Δικηγόρων. Καλημέρα, κύριε Γόγο. Και μαζί μας είναι η κυρία Αλεξάνδρα Καπάτου, είναι στη σύνδεση μαζί μας. Βεβαίως. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ που είναι αυτό το πρωί μαζί μας. Γεια σας, κύριε Καπάτου, καλημέρα. Καλημέρα. Ψυχολόγος και προφανώς πέντε ψυχολόγος, γνωστή στο Πανελληνίο. Να ξεκινήσουμε από την κυρία Καπάτου και να ρωτήσουμε σχετικά. Καταρχήν με τα παιδιά, βλέπουμε μια διαφορετική στάση όπως καταγράφεται, κυρία Καπάτου, από τα παιδιά. Δηλαδή τα κορίτσια λένε, καταγγέλνουν πράγματα, το αγόρι κατηγορεί τη μητέρα. Αυτό έχει μια ερμηνεία, μπορεί να έχει μια δικαιολογητική βάση και στο πέραν του τι έγινε, που δεν ξέρει κανείς μας τι έγινε, για να είμαστε ακριβείς. Πολύ σωστά. Και μια οργή που μπορεί να έχει και το παιδί. Πόση κλίση εγκεφάλου μπορεί να του έχει γίνει. Δεν ξέρουμε. Δεν μπορούμε να ξέρουμε εμείς. Γιατί ακούμε. Πολύ σωστά. Εδώ ακούσαμε χθες ότι η μητέρα είχε καταγγείλει για την οικογενειακή βία το γιο. Ότι χτύπησε ο γιος. Δεν το έχουμε ξανακούσει αυτό. Δηλαδή, ξέρω εγώ, είναι τρομερά πράγματα, παιδιά. Ξέρετε τη δικαιοσύνη και ασχολείς, δεν το έχω ξανακούσει ποτέ. Εγώ, συγγνώμη, δεν ξέρω, πάνω κάνω λάθος, κύριε Καπάτου, κύριε Γωγό, αλλά δεν το έχω ξανακούσει αυτό. Ναι. Λοιπόν, κοιτάξτε, είναι μια υπόθεση η οποία είναι πάρα πολύ σοβαρή και μας απασχολεί όλη την κοινή γνώμη, βέβαια, γιατί είναι πρωτοφανής για τα ελληνικά δεδομένα, γιατί εδώ πέρα είναι ο κακοποιηθής του κακοποιηθέντος. Δηλαδή, είναι μια κατάσταση πολύ δύσκολη και ιδιαίτερη. Και βασίζομαι πάρα πολύ στις έρευνες που κάνει η αστυνομία, οι δικαστικές αρχές, αλλά και στις μελέτες που θα κάνουν οι ειδικοί που θα εξετάσουν τα παιδιά. Πρέπει να σας πω ότι το πρώτο βασικό στοιχείο σε παιδιά τα οποία είναι κακοποιημένα είναι ο φόβος, η έλλειψη εμπιστοσύνης, η καχυποψία, η ανασφάλεια. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο το οποίο υπάρχει και αυτό θα πρέπει να μπορέσει να ξεπεραστεί για να χτιστεί μια σχέση εμπιστοσύνης ώστε να μιλήσουν τα παιδιά στους ειδικούς και να εκμυστηρευτούν την αλήθεια. Το αγόρι τώρα μπορεί να έχει μια διαφορετική τοποθέτηση για διάφορους λόγους. Καταρχάς μπορεί να είναι μια ένδειξη θυμού προς τη μητέρα του, μια ένδειξη, αν θέλετε, ανασφάλειας μεγάλης, επειδή μπορεί να φοβάται ότι θα χάσει την πατρική παρουσία και επειδή μπορεί να φοβάται τι θα κάνει ο πατέρας το ίδιο. Αυτό μην το ξεχνάμε. Όταν τα παιδιά έχουν υποστεί βία για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, όπως είναι στην προκειμένη περίπτωση, αυτό που αισθάνονται κατά κύριο λόγο είναι χαμηλή αυτοεκτίμηση, έλλειψη εμπιστοσύνης στους άλλους και έχουν βιώσει μια κατάσταση σε ένα κακοποιητικό περιβάλλον. Η μία πλευρά του εαυτού τους θέλει να ξεφύγει, η άλλη πλευρά του εαυτού τους φοβάται. Άρα λοιπόν όλη αυτή η έλλειψη ασφάλειας που βιώνουν μπορεί να διαφοροποιήσει την πορεία των παιδιών αλλά και τις καταθέσεις τους για αρχή. Επίσης δεν γνωρίζουμε τι είναι αλήθεια από αυτές τις καταθέσεις ακόμα των παιδιών. Διότι θεωρώ ότι χρειάζεται πολύ μελέτη, πολύ προσοχή και κατά κύριο λόγο να δημιουργηθεί ένα κλίμα εμπιστοσύνης μεταξύ των ειδικών που εξετάζουν και αξιολογούν τα παιδιά και των παιδιών που προέρχονται από αυτό το διαταραγμένο περιβάλλον. Επιτρέψτε μου να χρησιμοποιήσω την έκφραση. Είναι το λιγότερο που μπορώ να πω, πολύ ευγενικά. Να ρωτήσω. Είναι μια κατάθεση. Το γεγονός ότι ένα κοριτσάκι πάει και γράφει μια έκθεση σχολείο και λέει ότι περιγράφει διάφορα πράγματα. Και δεν γίνεται τίποτα. Τίποτα. Ναι. Δηλαδή, καταγράφεται αυτό. Έχει καταγραφεί δημοσίως γι' αυτό και το μεταφέρω. Δηλαδή, και μάλιστα διατάχθηκε και ΕΔΕ. Υπάρχει πράξη δηλαδή της διοίκησης. Γι' αυτό και το αναφέρω. Δεν είναι λίγο, πώς να σας το περιγράψω, μου θυμίζει άλλη μια παθογένεια. Ρε παιδί μου, το λέει το παιδί, αξιολογείται προφανώς για να γίνει ένας ντόρος στην αρχή και σταματάει εκεί όλο αυτό. Είπε και πολλές φορές από ποιον φόβος. Αξιολογείται, καταρχάς πρέπει να πούμε, από ποιον αξιολογείται. Διότι ένα παιδί μπορεί να μας δώσει ενδείξεις, αλλά το ζητούμενο είναι, απαιτούμε από τους εκπαιδευτικούς να μπορούν να καταλάβουν ποιες είναι οι ενδείξεις, με τι εκπαίδευση. Έχουν ενημέρωση, έχουν εκπαίδευση, υπάρχουν ειδικοί στα σχολεία ψυχικής υγείας που θα μπορούσαν να τους το συζητήσουν τόσο ώστε να ληφθεί κάποια απόφαση και αυτό να παρακολουθηθεί. Άρα εδώ βγαίνει όχι μία μόνο παθογένεια, έλλειψη ενημέρωση, εγώ πιστεύω, γιατί απαιτούμε από τους εκπαιδευτικούς πολλά πράγματα. Και επίσης, μην ξεχνάμε ένα πράγμα βασικό. Εγώ, συγγνώμη που σας διακόπτω, εγώ θα είχα απέτηση από τους εκπαιδευτικούς, αν το διαβάσουν αυτό, να το πάνε σε ένα αρμόδιο. Δηλαδή, σε έναν ψυχολόγο, σε έναν ειδικό ψυχικής υγείας, στο Υπουργείο, στο δεν ξέρω πού. Στις αρμόδιες αρχές, δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι έγραψε το κοριτσάκι, σας ομολογώ, αλλά σας θεωρώ ότι είναι πολύ βασικό και πάλι βρίσκονται οι ευκαιρίες για να τα θέτουμε τα θέματα, την αναγκαιότητα εκπαίδευσης των ατόμων που ασχολούνται με τα παιδιά μας σε θέματα αναγνώρισης της κακοποίησης.
Όπως συζητάγαμε για τον μπούλινγκ στα σχολεία και την αναγκαιότητα εκπαίδευσή τους, αλλά συζητάμε και για την κακοποίηση. Διότι η κακοποίηση έχει ενδείξεις. Πολλές φορές τα παιδιά, ιδιαίτερως των μικρών ηλικιών, επειδή δυσκολεύονται να εκφράσουν με λόγια άμεσα αυτό που συμβαίνει και ντρέπονται και τα ίδια γι' αυτό, και ξέρουμε ότι αυτό είναι κάτι ανάρμοστο που τους συμβαίνει, έχουν ένα φόβο και μία δυσπιστία και μία χαμηλή αυτοεκτίμηση. Μπορεί να μας το δείξουν λοιπόν με μη λεκτικούς τρόπους. Και αυτοί οι μη λεκτικοί τρόποι είναι μία έκθεση, για παράδειγμα, που μπορεί να είναι για ένα άσχετο θέμα, ναι, που είναι ένας λεκτικός τρόπος έκφρασης. Αντιλαμβάνονται, κυρία Καπάτου. Κυρία Καπάτου, αντιλαμβάνονται, γιατί τώρα μιλάμε για παιδάκια. Τα κορίτσια είναι 9, 10 και 13, δηλαδή, και όπως καταλαβαίνουν πολύ καλά. Είναι προεφηβείας και εφηβείας. Η κακοποίηση έχει ξεκινήσει χρόνια τώρα, δεν είναι τώρα. Δεν είναι τελευταίο χρόνο. Τα παιδιά έχουν μεγαλώσει σε ένα τέτοιο περιβάλλον. Ναι, αυτό είναι. Τα παιδιά αντιλαμβάνονται ότι υπάρχει κάτι ανάρμοστο. Ναι. Γιατί δεν είναι μόνο αυτό. Η κακοποίηση δεν είναι μόνο η σεξουαλική. Είναι και η υποκίνηση. Προφανώς. Είναι και το ξύλο και πολλές μορφές. Ξέρουν ότι αυτό είναι κάτι που είναι ανάρμοστο. Το αντιλαμβάνονται τα παιδιά. Αλλά έχουν μάθει και συνηθίζουν να ζουν μέσα σε ένα καθεστώ. Φόβου, αγωνίας, ανασφάλειας, έλλειψη βοήθειας. Αυτό το έλλειψη βοήθειας είναι πολύ βασικό. Υποστάπτεται και ο ψυχικός τους κόσμος μέσα σε αυτό το πράγμα το οποίο γίνεται. Δεν είναι καθόλου απλό, είναι πολύ σύνθετο και ιδιαίτερο. Προφανώς. Πάμε και στον κύριο Γόγο, μου επιτρέπετε. Γιατί εδώ υπάρχει ένα άλλο θέμα, το οποίο αφορά τη μητέρα. Λέω εγώ, λέει κάποιος, ήταν υπό το κράτος απειλής και βίας και δεν ξέρω τι. Πρώτον, ήταν αστυνομικός. Θα μου πεις, το μετράς έτσι, είναι αστυνομικός, άρα δεν θα μπορούσε να το δεχτεί. Παίζει ένα ρόλο. Παίζει ένα ρόλο, γιατί ναι, αν αφορά το. Είναι εκπαιδευμένη για αυτό το λόγο. Αλλά η ενδοκρινιακή βία είναι κάτι πολύ σύνθετο για να το αναλύσουμε. Γιατί μια άλλη, κάτι άλλο. Μια άλλη γυναίκα θα πήγαινε στην αστυνομικό να τη βοηθήσει. Δεν θα πήγαινε κάπου αλλού. Ποινική ευθύνη έχει η μητέρα, κύριε Γόγο. Με βάση τα πραγματικά περιστατικά τα οποία έχουν διαρρεύσει αυτή τη στιγμή, εγώ τουλάχιστον προσωπική νομική μου άποψη είναι ότι έχει. Για να το καταλάβουμε, γιατί μπορεί να ακούγεται αντιδημοφιλής η συγκεκριμένη δήλωση. Όταν κάποιος τελεί κάτι υπό τη μορφή απειλής, δεν σημαίνει ότι δεν τελεί και δεν είναι αρχικά άδικη πράξη. Έτσι. Αν εγώ κάνω κάποια πράξη, κάνω μια σωματική βλάβη εναντίον σας και το κάνω σε μορφή άμυνας, δεν σημαίνει ότι ο εισαγγελέας δεν πρέπει να ασκήσει ποινική δίωξη και μετά από εκεί και πέρα το δικαστικό συμβούλιο ή το δικαστήριο να δει αν έχω υπέρβαση άμυνας, δεν έχω, αν είναι όντως καταλογιστή η πράξη ούτε καθεξής. Πρέπει να κατανοήσουμε ότι είναι άλλο πράγμα μια αρχικώς αδική πράξη και είναι άλλο πράγμα αν στο τέλος θα καταλήξουμε σε καταδίκη. Άρα λοιπόν, στη συγκεκριμένη περίπτωση μου κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση το γεγονός ότι έχουμε μια μητέρα η οποία ομολογεί η ίδια. Όχι τρίτη, ομολογεί η ίδια αξιόπινες πράξεις και παρά το γεγονός ότι έχει ομολογήσει η ίδια αξιόπινες πράξεις, δεν έχει μέχρι και σήμερα ασκηθεί ποινική δίωξη. Δεν λέω αν θα καταδικαστεί ή όχι, δεν φτάνω εκεί, δεν ξέρουμε καν τα αποδεικτικά στοιχεία ούτε το τι θα γίνει μέχρι τότε. Αλλά σε επίπεδο ενδείξεων δεν μπορεί να μην διερευνηθεί ένα δίκημα. Και δεν λέω να συλληφθεί ή να περάσει κατευθείαν την φάση της ανάκρισης, αλλά μια προκαταρκτική δεν μπορώ να κατανοήσω γιατί δεν έχει διαταχθεί μέχρι και σήμερα. Προκαταρκτική, να διερευνηθεί. Πρέπει, άρα λέτε πρέπει να ερευνηθεί γιατί υπάρχουν άδικες πράξεις ομολογημένες και αν αυτά έγιναν υπό το κράτος. Βίας, απειλής ή οτιδήποτε, να αξιολογηθεί από ένα δικαστικό συμβούλιο ή από ένα δικαστήριο. Ο εισαγγελέας ούτως ή άλλως σε αυτή τη φάση δεν μπορεί να αρχιοθετήσει μια υπόθεση επειδή υπάρχει ένας τέτοιος ισχυρισμός. Άρα λοιπόν έχει υποχρέωση από τη στιγμή που λαμβάνει τη γνώση να ασκήσει την ποινική δίωξη, να διερευνήσει δηλαδή το αδίκημα. Okay. Και μετά από εκεί πέρα, όντως την κρίση, αν έχω ή δεν έχω όντως άδικη πράξη ή καταλογιστή πράξη, την έχει είτε το δικαστικό συμβούλιο είτε το ακροατήριο, πλέον το δικαστήριο. Mm-hmm. Πράγματι δεν έχει εισαγγελία την αρμοδιότητα γι' αυτό. Έχετε ξανασυναντήσει σε περίπτωση παιδιού να καταγγέλλεται από τη μητέρα του ανήλικου παιδιού για ενδοκρινιακή βία, όπως αποκαλύφθηκε χθες? Έχετε συναντήσει παιδάκι 11 χρονών που πράγματι καταγγέλει τον πατέρα του, που έχει καλέσει το ίδιο, έχει πάρει τηλέφωνο την αστυνομία και έχει καταγγείλει ότι δέχεται επίθεση? Όχι, αν έχετε, γιατί εδώ έχουμε την περίπτωση, σύμφωνα με όσα αυτά που καταγράφηκαν στο ρεπορτάζ, η μητέρα να καταγγέλει το 14χρονο γιο της οικογένειας. Ότι να τον καταγγέλει αυτή για ενδοκρινιακή βία. Ότι χτύπησε το παιδί και να τον πηγαίνει στο τμήμα το παιδί. Και να διανυκτερεύει στο τμήμα το παιδί. Νομίζω ότι αντιλαμβανόμαστε όλοι, ανεξάρτητα αν έχουμε ειδικές τεχνικές γνώσεις ψυχολογίας ή οτιδήποτε, ότι εδώ έχουμε όντως μια διαταραγμένη οικογένεια. Δηλαδή αυτά που περιγράφονται από όλες τις πλευρές, αυτά τουλάχιστον που διαραίουν ότι έχουν συμβεί, είναι όλα προβληματικές καταστάσεις. Τώρα, σε κάθε περίπτωση, όταν φτάνει μια μάνα να καταγγείλει το ανήλικο παιδί της κάτω από 12 και 13 ετών, έτσι, μιλάμε για νωθές καταστάσεις. Έτσι, ναι. Οποίες, κυρία Καπάτου, είναι θέμα διερεύνησης. Μπορεί... Αν μου επιτρέπετε να σας πω, να κάνω ένα μικρό σχόλιο, το οποίο είναι πολύ ωραία. Μια ερώτηση και το συνεχίζετε κιόλας. τα παιδιά αυτά μπορεί να ορθοποδήσουν, μπορεί να επανέλθουν στην κανονικότητα? Είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό και θα εξαρτηθεί από πολλές παραμέτρους. Τι έχουν βιώσει, πόσο καιρό έχουν βιώσει τα πράγματα και αν έχουν χάσει τόσο πολύ τη βασική εμπιστοσύνη και στους δύο γονείς. Γιατί τα παιδιά αυτά έχουν ζήσει σε ένα νοσηρό περιβάλλον, όπως φαίνεται μέχρι τώρα, για πάρα πολλά χρόνια. Και αυτό είναι πολύ καταγεγραμμένο μέσα τους. Και ένα μικρό σχολιασμό, θα μου επιτρέψετε να κάνω, σε αυτό που είπατε για το 14χρονο.
που κατήγγειλε τη μητέρα του. Αυτό άκουσα. Ή η μητέρα κατήγγειλε το γιο. Η μητέρα του 14χρονο. Ναι. Θέλω να σας αναφέρω ότι πολλές φορές τα παιδιά, όταν ζουν σε ένα περιβάλλον κακοποίησης και σωματικής κακοποίησης, ενδεχομένως να αναπαράξουν το ίδιο μοντέλο στη σχέση τους. Οπότε μέσα σε αυτό το πλαίσιο της οικογένειας, που είναι ακόμα πάρα πολύ θολό, πολλά πράγματα έχουν έρθει στην επιφάνεια. Να το μιμηθούν δηλαδή, λέτε. Εκεί θα το πούμε. Βεβαίως. Μπορεί να γίνει η αναπαραγωγή αυτού του μοντέλου που έχουμε, γιατί το παιδί ήταν στα 14 είναι πια στην εφηβεία. Εγώ θα ρωτήσω κάτι. Τι θυμός υπήρχε μέσα στην οικογένεια. Ναι, εγώ θα ρωτήσω κάτι. Ξέρω ότι, όπως λέει ο Γιώργος, δεν είναι δημοφιλής αυτή. Αλλά τέλος πάντων έτσι πρέπει να το κάνω. Έτσι νιώθω ότι πρέπει να το κάνω. Μπορεί μια μάνα, ακόμα και υπό το κράτος βίας, να ασελγήσει πάνω στο παιδί της με αυτόν τον τρόπο, όπως λέει η γυναίκα αυτή? Ή σε αυτή τη φάση, σε αυτή την περίπτωση, υπερισχύει το μητρικό ένστικτο ότι ας υποστώ και εγώ τη βία στο τέλος για να προστατεύσω το παιδί μου? Έτσι κι αλλιώς υφίσταται τη βία και η ίδια, όπως έχει πει. Αλλά επειδή εδώ πέρα αισθάνομαι ότι υπάρχουν πολλές παράμετροι, τις οποίες δεν τις γνωρίζουμε, είμαι πολύ επιφυλακτική στην απάντησή μου. Επίσης, θα σας πω ένα πράγμα. Ότι μια γυναίκα η οποία έχει υποστεί κακοποίηση έχει χάσει την επαφή με τον εαυτό της, ανεξάρτητα τι δουλειά κάνει. Κακοποίηση γνωρίζουμε ότι δεν έχει πρόσωπο. Ναι. Ούτε μορφωτικό, ούτε επαγγελματικό πρόσωπο. Δηλαδή, μπορεί να κάνει αυτή τη δουλειά στη ζωή της, αλλά στην προσωπική της ζωή, εκτός από τον επαγγελματικό τομέα, είναι διαφορετική. Και όταν υφίσταται μία βία, γιατί αυτή η κοπέλα, είπαμε ότι αυτό το ζευγάρι ήταν από νεαρής ηλικίας μαζί, κάπου το έχω διαβάσει. Ναι. Αισθάνομαι όμως ότι το μητρικό φίλτρο, δυστυχώς μπροστά στο φόβο, μπορεί να υποχωρήσει και όταν υπάρχει και διαταραχή. Γιατί όταν υφίσταται μία κατάσταση νοσηρή για πολύ μεγάλο διάστημα, κάποιος έχει επιπτώσεις στον ψυχικό του τομέα. Αυτές λοιπόν οι επιπτώσεις μπορεί να του αλλοιώσουν τη συμπεριφορά του και την κρίση του σε πολλές περιπτώσεις. Παρά το γεγονός ότι μπορεί να θεωρηθεί ότι αυτό που λέω ίσως δεν είναι ορθό, αλλά εγώ το λαμβάνω υπόψη μου σε πολύ μεγάλο βαθμό. Ναι, ελάτε κύριε εγώ για να κλείσουμε. Μια κλείσιμη μόνο. Ελάτε κύριε εγώ. Νομικά πάντως η απειλή είναι στιγμιαία. Δηλαδή, αν απειλήθηκα να κάνω κάτι τώρα, αύριο, δεν σημαίνει ότι πρέπει να το καταγγείλω. Ούτε μεθαύριο, ούτε μετά από κάποιο χρονικό διάστημα. Άρα λοιπόν, αν έχω όντως απειλή. Ναι, μπορεί να έχω απειλή και να έχω τελέσει κάποια δίγημα εκείνη τη στιγμή, αλλά δεν μπορεί να γίνει νομικά δεκτό ότι θυμήθηκα μετά από 1, 2, 3 χρόνια να θυμηθώ ότι τότε που είχα κάτι είχα απειλήσει και γι' αυτό το λόγο το έκανα. Όταν αφορά την ίδια, βέβαια, έχουμε δει πολλές περιπτώσεις γυναικών οι οποίες δεν σπάνε εύκολα. Δεν μπορούν να πάνε εύκολα. Μπορεί να περάσουν χρόνια. Για να πει, αλλά όταν να αφορά το παιδί σου, είναι εμένα το θέμα μου. Είναι για τρίτο. Έχετε πάρα πολύ δίκιο. Αλλά κάποια στιγμή, ξέρετε, μπορεί να υπάρξουν οι συνθήκες και να πεις δεν πάει άλλο. Ή μπορεί να το έχει εκμυστηριευτεί και σε κάποιο άλλο άτομο. Μάλιστα. Και να την έχει συμβουλεύσει. Δεν το αρνούμε καθόλου. Απλά έχω επιφυλάξει. Ναι. Δεν το αρνούμε καθόλου, κυρία Καπάτη. Καθόλου. Γιατί δεν ξέρεις αυτά τα περιβάλλοντα, μη ζει κανείς αυτά. Πώς αντιδρά ο καθένας μας που τώρα είναι και λίγο κίνησορας και είμαστε και λίγο δυνατοί εμείς τώρα. Όταν είσαι αδύναμος. Κρατάμε αυτά που έχετε πει πολλές φορές για νοσηρό περιβάλλον και για φόβο. Και για φόβο. Ένα πράγμα που με απασχολεί, και κλείνω εγώ σε αυτό, θέλω να σας πω ότι χρειάζεται μια προστασία στα παιδιά αυτά. Είναι 3 παιδιά τα οποία έχουν βιώσει πολύ άσχημα πράγματα. Χρειάζεται λοιπόν πολύ προσοχή, πολύ μεγάλη προστασία στον ψυχισμό τους και γενικότερα μια περίθαλψη και μια, αν θέλετε, μια πλαισίωση από ειδικούς, ώστε να αισθανθούν κάποια ασφάλεια, αν μπορούν να τα αισθανθούν. Έτσι. Αφήστε. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, η δημοσιοποίηση όλων αυτών των πραγμάτων δεν κάνει καλό. Τους κάνει. Συμφωνώ. Ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε για τον χρόνο σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.